Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα νέο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα μικρό βίντεο όπως σας είπα. Βασικά στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε λογικά πριν λίγες ώρες ή πριν καμιά ώρα, δεν ξέρω πόσο, δείξαμε το content το χτεσινό σήμερα. Βασικά στο ίδιο βίντεο είναι. Θα ανοίξουμε το 84 Simpic που βγήκε σήμερα, το έχω δε έτοιμο, θα το ανοίξω το companion. Βλέπετε εδώ, βίνω μόνο 83, βγαίνει ακριβώς το rating, θέλει και ένα inform. Αλλά πρωτού το ανοίξουμε θα δούμε λίγο την ομάδα, θα σας πω πως τα πήγα στο γουλού και λίγο θα σας πω τη γνώμη μου γιατί δεν σας την έχω πει ολοκληρωτικά. Πρώτα απ' όλα αυτή είναι οι reserves μου και αυτός είναι ο πάγκος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Χιμένες τον έχω τύχει αρκετά καλός. Γκοσέν, παιδιά, αν και τον έχω κάνει και είναι ωραία κάρτα, δεν έχω παίξει τόσο πολύ μαζί του. Δηλαδή, θα ήθελα να παίξω λίγο περισσότερο μαζί του. Αλλά όποτε τον βάζω είναι πολύ καλή κάρτα. Επόμενο είναι ο Τσόγκ, ο οποίο είναι τρομερό σούπερ σαν παιδιά. Τι να πρωτοπώ για το Τσόγκ. Είναι τρομερό, παιδιά, και είναι για πολλέ μέρε ακόμα νομίζω. Οπότε κάντε τον. Είναι πάρα πολύ καλό σούπερ σαν. Επόμενο είναι ο Πολιτάνο. Ο οποίο, παιδιά, έχει γίνει τρομερή κάρτα. Έχει πάει 87 rating από 84. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τον έκανα διότι γίνει μια καρτάρα. Και γενικά η game είναι και έτσι λίγο κοντούλης. Έχει τρομερό dribbling και είναι τέλειος. Όπως και ο Βιδάλ που τον είχα τύχει στις αρχές αυτού του account. Γιατί όσοι δεν ξέρετε είχα φάει μπάν από το άλλο πριν πολύ καιρό. Επόμενος είναι ο Νακαμούρα που παιδιά δυστυχώς σαν βλάκας είχα κάνει το 83 sim pick που είχε βγει τότε. Και δεν έκανα το Μιούρα. Πάρα πολύ ηλίθιος, το μετανιώνω πάρα πολύ. Και από αυτό το πικ νομίζω έτυχε 85. Δηλαδή για ένα ζόμερ, ας πούμε, δεν έκανα το Μιούρα που είναι ωραία κάρτα και έτσι. Είμαι πολύ βλάκας. Παρ' όλα αυτά έκανα τον Νακαμούρα που πιστεύω είναι λίγο καλύτερο από τον Μιούρα. Φεκίρ, το τέλειο σούπερ στα παιδιά ακόμα παραμένει σπασμένος. Τέρμα, Γιωρίς. Αρκετά inconsistent, παιδιά. Πάρα πολύ inconsistent. Διότι μία παίζει καλά, μία κακά. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι γενικά λίγο περίεργο ο Γιωρίς. Άρνολτ, παιδιά, πάρα πολύ καλό δεξιμπακ. Για πολύ καιρό κρατάει ακόμα ό,τι μπορείς να ζητήσεις. Πραγματικά είναι τρομερός. Βαντάικ, παιδιά, και δεν έχει τόσο pace, είναι πολύ καλός. Οκ, σε κάποιες φάσεις χάνει τους αντιπάλους του, λογικό είναι αυτό. Γενικά, κάποιες φορές φαίνεται ότι είναι λίγο αργός, αλλά είναι πολύ καλός, παιδιά. Το επόμενο βήμα θα είναι να πάρω Γκόμες, τον Fire ή τον Freeze, το Fire ή τον Ice, δεν ξέρω ένα από τους δύο. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Βαράν, παιδιά, πραγματικά. Πιστεύω αυτή η κάρτα θα τη βλέπουμε πάλι μέχρι το διότι δεν υπάρχει νόημα να πάρει κάτι άλλο. Για μένα ο Βαράν είναι ό,τι θέλει για CB. Τρομερό. Κανσέλο, παιδιά, ο οποίο σκέφτομαι να βάλω κορνέτ εδώ. 56K τον πήρα. Το μόνο πρόβλημα του Κανσέλο είναι ότι έχει λίγο pace. Αλλά είναι πολύ καλό, παιδιά, σε αντεπιθέσει και δεν ξέρω αν θα το βγάλω. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να σκεφτά πάρω κορνέτ. Νέρι, παιδιά, που δεν έχει τόσα γκολ και assist. Βασικά καθόλου λίγα γκολ για τα μάτια που παίξει. Αλλά παιδιά, πραγματικά κάνει τρομερή δουλειά στα πλάγια. Έχει κάνει πάρα πολλές ασίστ που δεν ζηλεύω εδώ. Και γενικά είναι πάρα πολύ καλός ο Νέρης, ειδικά στα πλάγια. Το dribbling του, το pace του. Είναι ό,τι θες για winger. Πραγματικά για winger είναι πάρα πολύ καλός. Επόμενος, παιδιά, είναι η καλύτερη κάρτα της ομάδας. Αυτός ο παιχταράς που κουβαλάει. Ο Σαλάχ που, παιδιά, τέτοιο shoot δεν έχω δει εγώ. Μπορεί να λέει 91 που τέλειο είναι. Απλά κάποιοι άλλοι έχουν καλύτερα. Είχα πάρει Μέση. Ο Σαλάχ έχει καλύτερο shoot από Μέση. Πραγματικά, σοβαρά μιλάω, δεν υπάρχει τόσο το Σαλάχ. Το outside trade, μιλάμε βαρά κάτι σουτάρες, δεν υπάρχει ο Σαλάχ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έκανα και δεν το μετανιώνω καθόλου διότι είναι τρομερός. Και αυτή η κάρτα κάθεται άνετα μέχρι τότε. Μια πάρα πολύ αγαπημένη κάρτα, ο Φρεντ που είναι απίστευτος παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να φύγει ποτέ αυτή η κάρτα από το κλαμπ, διότι για μένα είναι καλύτερος από το Καντέ και πολύ καλύτερος από το Καντέ, διότι τον είχα μαζί με Καντέ και δεν έκανα αυτά που κάνει Φρέντο Καντέ. Πρώτον, μου βάζει πολλά γκολ, βάζει πάρα πολλά γκολ και έχει βάλει και κάποιες σουτάρες. Τρομερός αμυντικά. Ο Φρέντ, παιδιά, είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες που τον έχω πακάρει κιόλας. Είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες που όταν τελειώσει το FIFA θα είναι club legend. Όπως κάποιοι έχουν στο τέλος κάποιους παίχτες που τους αγαπούσαν και τους θυμούνται. Εγώ έτσι θα έχω τον Φρέντ. Επόμενος, De Bruyne είναι πολύ basic. Πραγματικά θέλω να πάρω κάτι άλλο. Θέλω κανέναν Καντέ εδώ. Δεν έχω coins, δεν έχω τίποτα από coins. Είχα τύχει τον De Bruyne κιόλας. Αλλά παιδιά, εντάξει, δηλαδή κρατιέται ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός. Δηλαδή και κάποια goal βάζει με το shooting και έχει και ωραία passing. Πάσα, το pace του είναι λίγο, αλλά παιδιά, κρατιέται ακόμα μπορώ να πω. Επόμενη κάρτα, Μαχρές, παιδιά, παίζει τον Βάιχο Striker. Πραγματικά, εντάξει, παιδιά, το 82 shooting είναι ό,τι πιο ψέμα έχω δει στη ζωή μου. Βάζει γκολάρες
Και τελευταίο στο σώμα τον έχω. Winger κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω τρεις παίκτες, Φρέντ, Μαχρές, Σαλά. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε και το πικ για να μην κοίταρα στο το βίντεο. Θα πω ότι θα ήθελα ένα 86 για να δω. Ζητάω πολλά με το 1, με το 2, με το 3. Βεράτη, τον έχω ήδη. Λοιπόν, θα πάρω φυσικά Βεράτη. Είναι 87 rating, τον έχω ήδη εντωμεταξύ. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, τον έτυχα χτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο είναι πολύ κακό, διότι θα κάνω κάποιο BC. Ουσιαστικά είναι σαν να πήρα ένα 87. Τέλος πάντων, κάπου θα χρησιμέψει. Έτυχε 87, κάτι είναι και αυτό. Οπότε, παιδιά, καλό ήταν και το 84 συν πικ. Πάνε και είναι duplicate, θα χρησιμεύσει ένα BC. Πότε όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.